Παρακαλώ ο κύριος Γεωργιάδης και μετά αμέσως ο κύριος Βορύδης. Παρακαλώ από ένα λεπτό. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Φάμελ, πρώτον, εγώ σας απήδησα απολύτως θεσμικά για ένα συγκεκριμένο πράγμα που είπατε στην ομιλία σας. Για τη ρύθμισή μας, για τον ενεργό ΆΜΚΑ και αν αυτό αφήνει ανασφάλους μετανάστες και διάφορα τέτοια. Σας απήδησα λοιπόν σε αυτό και σας απέδειξα προλίγου στην Ολομέλεια ότι νομοθετούμε ένα νόμο που είχε προαναγγείλει η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, σε αυτά μου απαντήσατε άρες μάρες κουκουνάρες. Όμως, δεν θα αφήσω να περάσει αναπάντητη πρόκληση περί Σαμαρά και του τι παραλάβατε. Επειδή έτυχε να είμαι τότε Υπουργός Υγείας κυβερνήσεως Σαμαρά και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος κυβερνήσεως Σαμαρά. Όταν παρέλαβε την Ελλάδα ο Αντώνης Σαμαράς τον Ιούνιο του 2012, τότε το πρακτορείο Bloomberg είχε εκδώσει μια δημοσκόπηση σε όλους τους fund manager του πλανήτη. Το 95% των ανθρώπων που ψήφισαν στο Bloomberg προέβλεπαν ότι έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2012 η Ελλάδα θα είναι εκτός ευρωζώνης και πλήρως φορολογημένη χώρα. Μετά από 2,5 χρόνια, με έναν Τσίπρα στο πεζοδρόμιο να κατεβάζει τον κόσμο Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, με μια τρικομματική κυβέρνηση, συνέχεια έγινε δικομματική και δύο κοινοβουλευτικές ομάδες που εσύοντο από τον αντιμνημονιακό παλμό που καλλιεργούσατε, ο Αντώνης Σαμαράς όχι μόνο έχει καταφέρει να κρατήσει, μαζί με τον Βαγγέλη Βεντζέλο, για να είμαι δίκαιος, να κρατήσει την Ελλάδα στην Ευρωζώνη παρά πάσης πρόβλεψης, αλλά είχε περάσει τη χώρα σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, είχε βγει στις αγορές και αποκτήσει πρόσβαση στις αγορές με ομόλογο, με επιτόκια εξαιρετικά ανταγωνιστικό την εποχή εκείνη, περίπου 3,5%. Είχε περάσει για πρώτη φορά η Ελλάδα όχι στο φρένο της ανεργίας, αλλά στην ενεργία να αρχίζει να πηγαίνει προς τα κάτω. Και αν δεν είχε υπάρξει η ήττα της Νέας Δημοκρατίας τότε το Μάιο στις ευρωεκλογές του 2014, θα είχε συνεχιστεί η πτωτική τόση των επιτοκίων, η οποία ανεκόπη και αντεστράφει μπροστά στον πολιτικό κίνδυνο του επερχομένου ΣΥΡΙΖΑ. Άρα όταν μιλάτε για το τι παραλάβατε από τον Αντώνη Σαμαρά, αν και οι περισσότεροι δεν πιστεύετε στην Ορθοδοξία και στον Θεό, όσοι πιστεύετε, κάντε το σταυρό σας και πείτε «Κάλλη καλά που είχαμε τον Άγιο Αντώνη Σαμαρά». Τα υπόλοιπα, τα μεταξύ μας, οι οικογένειες κύριε Φάμελε τα λύνουν μεταξύ τους. Και εμείς είμαστε αγαπημένη οικογένεια. Δεν είμαστε σαν και εσάς. Και τώρα, επειδή θα το ξέχναγα, ήθελα να σου το πω πολύ καιρό, αλλά δεν σε είχα πετύχει στη Βουλή. Επειδή είπα για οικογένεια, θα ήθελα πραγματικά να ευχηθώ χρόνια πολλά και στη Φάρλη. Ήταν πολύ ωραία η εικόνα με την τούρτα Φάρλη που έκοβε ο αρχηγός σας και την ειδική πίτα για τους σκύλους. Ήταν πολύ ωραία εικόνα και ταιριαστή για την παρούσα εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ. Ξαναλέω λοιπόν, εμείς με το Σαμαρά θα τα βρούμε μεταξύ μας. Δεν χρειαζόμαστε εσάς. Εσείς να θυμάστε ότι αν δεν υπήρχε ο Σαμαράς, στην τσέπη σας θα είχατε μπολιβάρ αντί για ευρώ.